Κύριε Γενική, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να σας δώσουμε και εμείς από την πλευρά μας τα προβλήματα της πολύπαθης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα όλοι μιλάνε για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά μόνο πρωτοβάθμια η στόχευση μόνο για εκεί δεν είναι. Λοιπόν, βρίσκεται στο νομό που εδώ πριν από 37 χρόνια λειτουργήσε το πρώτο κέντρο υγείας στη χώρα αγροτικού τύπου. Και εγώ θα μιλήσω για αυτή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους και εσάς πολιτικούς αρχηγούς και στην κοινωνία ότι ο σχεδιασμός πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αγροτικού τύπου και πρωτοβάθμιας υγείας φροντίδας στα αστικά κέντρα πρέπει να είναι διαφορετικός, γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες του πληθυσμού και αυτών που καταϋποδρεύουν στις περιοχές αυτές. Γιατί τα κέντρα υγείας του αγροτικού τύπου παίζουν έναν πολυδιάστατο και πολύπλευρο ρόλο. Λειτουργούν 365 μέρες το χρόνο, εφημερεύουν κάθε μέρα. Και άρα λοιπόν η διαδικασία πρέπει να είναι τελείως διαφορετική. Μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτό το ενδιαφέρον που έπρεπε να υπάρχει από ένα σημείο και μετά, ώστε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εν μέσω πανδημίας να παίξει το ρόλο που μπορούσε να παίξει, ώστε ασθενείς να μην μετακινούνται στα νοσοκομεία και να δίνεται εκεί ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Λοιπόν, για να μην κουράζω πολύ, θα είμαι πολύ επιγραμματικός. Εμείς ζητάμε λοιπόν την πλήρη στελέχωση των κέντρων υγείας με τα οργάνων που υπάρχουν και να, εκεί που χρειάζεται να βελτιωθούν για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού. Δεύτερον, πρέπει σε όλο το νομό δεν υπάρχει πλήρη ανάπτυξη του ΕΚΑΒ στην περιφέρεια. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί, Ελασσόνα και Φάρσαλα σε πολύ καλό βαθμό, αλλά στα υπόλοιπα κέντρα υγείας δεν έχουμε εξασφαλισμένη από εκεί, από την πλήρη κάλυψη σε 24ωρη λειτουργία των κέντρων υγείας με πλήρη πρόγραμμα, στελεχωμένο, εξειδικευμένο προσωπικό το ΕΚΑΒ που να μπορεί να κάνει σύγχρονη και προνοσοκομιακή ασφαλή μεταφορά. Επίσης, αυτό που εμφανίστηκαν παλιότεροι που επειδή με χρόνια στο σύστημα, ζήσαμε έναν πολύ πετυχημένο θεσμό που συνέβαλε τα μέγιστα ώστε τα κέντρα υγείας να έχουν μεγαλύτερη και καλύτερη λειτουργία. Αυτός ο θεσμός είναι των περιοδευόντων γιατρών ειδικοτήτων. Τι εννοώ με αυτό? Στους οργανισμούς των νοσοκομείων και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας που ανήκαν εμείς στα κέντρα υγείας υπήρχαν ειδικότητες γιατρών, καρδιολόγων, γυναικολόγων, ορθοπαιδικών, οι οποίοι είχαν σαν σκοπό να περιοδεύουν κάθε εβδομάδα στα κέντρα υγείας να κάνουν τακτικό εβδομαδιαίο ιατρείο με σκοπό και να αποσυμφορίζονται τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και για να μπορεί ο χώρος να μην μετακινείται. Επίσης, από τη στιγμή που λέμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πρόληψη και στην κοινωνία πρέπει να σχεδιαστούν προγράμματα τα οποία να έχουν αυτή την κατεύθυνση και να υπάρχει η κατάλληλη στελέχωση ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές. Επίσης, ένα πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία είναι και εμείς στις απομακρυσμένες περιοχές είναι η κατοίκον νοσηλεία. Και τώρα με τον COVID, πολλοί κόσμοι έφυγαν από τα νοσοκομεία, γερασμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δεν έχει κοντά του κάποιο να κάνει χάρηση. Αυτός ο κόσμος δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Λοιπόν, η κτηριακή και η αναβάθμιση του κέντρου υγείας είναι, σας λέω, από το 85. Η ένταξη στα βαρέα και αθηγινά είναι όλων έτοιμα. Η μονιμοποίηση των συναδέλφων που συμμετέχουν διάφορες μορφές εργασίας και τους έχουμε δίπλα μας. Και εμείς πιστεύουμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ο ακρογωνίας λίδος ώστε να λυθούν πολλά από τα ζητήματα της υγείας στη χώρα μας.